Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι οι επόμενες ώρες μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι? Εντάξει, γυρίσαμε αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο μετά από ένα δύσκολο μάτς. Και εντάξει, όσον άρα τα πόδια είναι κουρασμένα γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξεκουραστήκαμε όσο μπορούσαμε και κάναμε την αποθεραπεία μας και τώρα έχουμε να πάμε στο μασάζ με τους φυσικοθεραπευτές να ξεκουραστούμε. Να κάνουμε τα κρύα μας και σωστά την αποθεραπεία μας. Είναι προτιμότερο να γυρίζει η ομάδα απευθείας ή να μένει να κάνει την αποθεραπεία και να γυρίζει μετά όπως γίνεται αυτή τη φορά? Εντάξει, έτσι όπως τελειώσει τέτοια ώρα το παιχνίδι, καλύτερο ήταν να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο, να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, να κάνουμε την αποθεραπεία μας και έτσι η ομάδα να γυρίσει με το καλό την επόμενη μέρα. Υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να είναι η ομάδα έτοιμη για το παιχνίδι της Κυριακής? Επειδή η ομάδα βρίσκεται σε τρεις οργανώσεις, υπάρχει πολλή κούραση και τα πόδια δεν είναι στο 100%. Αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες, θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε αυτό και να σε κάθε παιχνίδι, εφόσον ανά δύο μέρες έχουμε μάτς, να προετοιμαζόμαστε και να είμαστε όσο μπορούμε πιο έτοιμοι. Φαντάζομαι όμως είναι μια γλυκιά, ας το πούμε έτσι, κούραση αυτή, γιατί πέρσι μας έλειψε η Ευρώπη. Εντάξει, πέρσι δεν κάναμε το παραπάνω βήμα και η ομάδα αποκλείστηκε και ήταν ένας αποκλεισμός σοκ γιατί κανείς δεν το περίμενε, αλλά όπως είπες και εσύ ήταν όντως ένας γλυκός ο πόνος γιατί η ομάδα επέστρεψε στα ευρωπαϊκά γήπεδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο. Σκέφτεστε ποτέ ότι ίσως αυτό που έγινε πέρυσι, ο αποκλεισμός από την Έστερσουτ και η απώλεια της Ευρώπης βοήθησε την ομάδα να χτιστεί και να είναι έτοιμη φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω, την υπέρβαση? Η ομάδα, να πω την αλήθεια, καλύτερα 100% να βρισκόμασταν και πέρσι στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά εντάξει, ήταν μια αίτη την οποία δεν την περιμέναμε και δεν το διαχειριστήκαμε κι εμείς πολύ καλά. Αλλά είχαμε χρόνο και είμαστε δύο διοργανώσεις και είχαμε τον χρόνο να φτιαχτούμε καλύτερα, να φτιαχτεί καλύτερα η ομάδα, να χτιστεί καλύτερη ομάδα όπως είπες και εσύ και να δουλέψουμε περισσότερο. Και έτσι αυτό βγήκε και πέρσι μέσα στο γήπεδο και φέτος η ομάδα μπορεί να μην έχει πιάσει υψηλή απόδοση, αλλά έδειξε χθες ότι μπορεί άμα θέλει και ότι αν της δώσει η αντίπαλη ομάδα τη δυνατότητα να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο, μπορεί να το κάνει. Επικρατεί η άποψη, παρότι υπάρχουν 4 παιχνίδια ακόμα, ότι ουσιαστικά η πρόκριση τελείωσε χθες το βράδυ. Συμφωνείς? Διαφωνώ 100%. Ξέρουμε ότι το πρώτο λόγο με βάση ποιότητα τον έχει η Chelsea, εντάξει, κακά τα ψέματα. Αλλά αν θέλαμε να δώσουμε ελπίδες να περάσουμε στον επόμενο γύρο, θα έπρεπε να κερδίσουμε χθες και αυτό κάναμε. Μπήκαμε φασμένοι από το πρώτο λεπτό. Η ομάδα ήταν κατηγεστική ήδη στο πρώτο ημίχρονο και η νίκη ήταν πιο εύκολη από ό,τι περιμέναμε. Πόσο καλύτερους ή πόσο διαφορετικούς, αν θέλει, σας έχουν κάνει τα προκριματικά του Champions League οι ομάδες τις οποίες αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, όπως η Βασιλεία, η Σπαρτάκ, η Μπενφίκα? Παίξαμε ομάδες οι οποίες στο Champions League είναι πολύ καλές και βρίσκονται κάθε χρόνο εκεί πέρα. Από την αλήθεια, ελάχιστοι μας πίστευαν ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτές τις ομάδες, αλλά από το πρώτο μάτς με τη Βασιλεία δείξαμε ότι η ομάδα έχει την ποιότητα να ανταγωνιστεί τέτοια παιχνίδια και στις λεπτομέρειες δεν μπήκε και για πρώτη φορά στα προγραμματικά στους ομίλους του Champions League. Εσύ σε προσωπικό επίπεδο, τι στοιχεία θεωρείς ότι έχεις προσθέσει στο παιχνίδι σου μετά από αυτά τα παιχνίδια, πόσο καλύτερος είσαι και τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια? Εντάξει, βρίσκομαι παίζω στο δεξιό άκρο της επίθεσης και προσπαθώ, επειδή παίζω με ένα μπακ το οποίο είναι επιθετικό, το λεωμάτος, έχουμε καλή συνοχή και προσπαθώ να τον βοηθάω στα ανασταλτικά μου καθήκοντα, είμαι καλός τακτικά, προσπαθώ να κάνω μέσα στο γήπεδο ότι είμαι ο προπονητής και από εκεί και πέρα, όποτε μου βρίσκεται ο χώρος, να πάω στο ένα εναντίον ενός και να βοηθήσω την ομάδα μου επιθετικά. Για να κλείσουμε την κουβέντα όπως ξεκινήσαμε και να σε αφήσουμε να πας να κάνεις την αποθεραπεία σου. Είσαι μικρός, αλλά έχεις σκεφτεί ήδη πόσες μέρες έχεις περάσει σε ένα ξενοδοχείο? Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή η ομάδα, όπως είπα και όπως δήλωσα και πριν, βρίσκεται σε τρεις οργανώσεις, ανά δύο μέρες βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο. Από εκεί πέρα, αυτή είναι η ζωή μας, αυτό είναι το επάγγελμά μας και θα πρέπει να το σεβόμαστε.
Και εντάξει, περνάμε όμορφα, δεν είναι και άσχημα να βρίσκεις σε ένα ξενοδοχείο με την παρέα σου και να λέτε και να, έτσι να περνάει ο χρόνος όμορφα, αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε επαγγελματίες και θα πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.